γιορτάζει σήμερα, αδελφοί μου, η Εκκλησία μας μία θεομητορική γιορτή ή για την ακρίβεια ένα θαύμα που έκανε η Παναγία μας στα χρόνια του Βυζαντίου. Βρισκόμαστε στον 10ο αιώνα περίπου μετά Χριστόν και στην Παναγία των Βλαχερνών, την ιστορική εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως, τελείται Αγρυπνία. Στην Αγρυπνία αυτή ήταν πολλοί χριστιανοί οι οποίοι προσεύχονταν, γινόταν κάθε Παρασκευή αυτή η Αγρυπνία, και μεταξύ των εκκλησιαζομένων ήταν και ο Άγιος Ανδρέας ο Διαχριστών Σαλός, μαζί με τον μαθητή του τον Επιφάνιο. Όπως λέει ο ίδιος και το μαρτυρεί και ο μαθητής του, γύρω στις 4 τα χαράμετα, μετά τα μεσάνυχτα, εκεί που όλοι προσεύχονταν, είδε ξαφνικά μια οπτασία φοβερή. Είδε στον άρθικα του ναού, δηλαδή στον πρόναο θα λέγαμε, όπως έχουμε εμείς σήμερα τον πρόναο, είδε την υπεραγία Θεοτόκο να λάμπει και να στράφτει από δόξα και μεγαλείο, η οποία συνοδευόταν από πλήθος αγγέλων και αγίων. Είχε δε δεξιά της τον Τίμιο Πρόδρομο, τον βαπτιστή του Κυρίου μας, και αριστερά της τον Ιωάννη τον Θεολόγο και Ευαγγελιστή, τον αγαπημένο μαθητή του Χριστού, ο οποίος είχε αναλάβει υπό την προστασία του την Παναγία μας μετά την Σταύρωση του Χριστού και την Ανάληψή του. Προχώρησε η Παναγία μαζί με τη συνοδεία της, με τους αγγέλους και τους Αγίους, έφτασε στο κέντρο του ναού και εκεί γονάτισε και επί πολλή ώρα προσευχόταν με δάκρυα στα μάτια και παρακαλούσε τον Υιό της για τη σωτηρία του κόσμου. Στη συνέχεια προχώρησε, μπήκε από την ωραία πύλη, πήγε στο Ιερό Βήμα και πήρε από την Αγία Σωρό, που ήταν ένα κυβότιο μέσα στο οποίο υπήρχε η Αγία Σκέπη της Παναγίας, το μαφόρι όπως λέγεται, αυτό το κάλυμα που έβαζε στην κεφαλή της, που βλέπουμε στις εικόνες που φοράει η Παναγία στο κεφάλι, το έβγαλε από μέσα, το ύψωσε και για αρκετή ώρα το κρατούσε πάνω από τον λαό, πάνω από τον κόσμο, και προσευχόταν και δεόταν για αρκετή ώρα. Και στη συνέχεια η Παναγία, όπως ήρθε, έτσι και ανέβηκε και έφυγε και πάλι στους ουρανούς, και ο Άγιος αυτός Ανδρέας, κατάπληκτος, ενεός βλέποντας το μεγάλο αυτό θαύμα, λέει στον μαθητή του τον Επιφάνιο: «Παιδί μου», λέει, «βλέπεις αυτά που βλέπω εγώ?» «Τίμιε Πάτερ», του λέει, «τα βλέπω και εγώ, το βλέπω αυτό το θαύμα και εγώ». Κανείς όμως από τους άλλους δεν το είδε, γιατί δεν ήταν άξιοι άνθρωποι να δούνε αυτό το υπέροχο θαύμα, αυτή τη μεγάλη οπτασία. Αυτό το θαύμα, αδελφοί μου, γιορτάζει η Εκκλησία μας σήμερα. Πέρα από την Εθνική Επέτειο, σαν Εκκλησία γιορτάζουμε αυτό το θαύμα, αυτή την οπτασία που φανερώθηκε η Παναγία στον ναό των Βλαχερνών τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν και παρουσίασε την Αγία Σκέπη της, αυτό που σκεπάζει δηλαδή το κεφάλι της, με το οποίο σκέπασε όλο τον κόσμο και με αυτό έδειξε την εύνοιά της και την προστασία προς την Βασιλεύουσα και προς όλο τον κόσμο. Βέβαια η εορτή αυτή εορταζόταν κανονικά πριν το 940, την 1η Οκτωβρίου. Αργότερα όμως μεταφέρθηκε η γιορτή αυτή από την 1η Οκτωβρίου σήμερα στις 28 Οκτωβρίου για να συνδυαστεί με την εθνική μας επέτειο, όπως έχουμε και στις 25 Μαρτίου τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων του 1821. Και επειδή η Παναγία μας, όπως θα πούμε και στη συνέχεια την ώρα της δοξολογίας, έδειξε την παρουσία της και στο αλβανικό μέτωπο, στον Ελληνικανικό πόλεμο, γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι νεότεροι, αποφάσισαν να συνδυάσουν την εορτή αυτή με την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Ας παρακαλέσουμε, αδελφοί μου, την Παναγία μας, όπως την παρακαλέσαμε και στα τροπάρια που ψάλαμε, να είναι πάντοτε φύλακας και φρουρός της πατρίδος μας και να απλώνει και να σκεπάζει την Αγία Σκέπη της σε όλη την πατρίδα μας που τόσο την αγαπάει, που τόσα μοναστήρια έχουμε για την Παναγία και τόσο την τιμούμε στο 15 Αύγουστο και τις άλλες εορτές, και να τη φυλάει μέχρι τερμάτων αιώνος ελεύθερη και ορθόδοξη ελληνική.